Νέα πρόεδρο έχει η ΠΟΕΔ, είναι η κυρία, η νέα πρόεδρος, είναι η κυρία Μύρια Βασιλείου και πάμε να την συναντήσουμε τηλεφωνικώς. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα κυρία Βρετού. Καλή επιτυχία και χαιρόμαστε πολύ γιατί όλο και περισσότερες γυναίκες και νέοι άνθρωποι ενδιαφέρονται για αυτά τα πόστα και είδαμε και τις πρώτες σας δηλώσεις. Τι διαφορετικό σκέφτεστε να φέρετε στην οργάνωση? Καλή σας μέρα, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε έτσι να πω κάποια πράγματα στους ακροατές και ακροατές σας. Σαφώς είναι μεγάλη τιμή το γεγονός ότι καλούμε να αναλάβω το συγκεκριμένο ρόλο, τη συγκεκριμένη θέση, γιατί αντιλαμβάνεστε η ηγεσία της ΠΟΕΣ τοποθετείται στην πρώτη γραμμή απέναντι στα κέντρα αποφάσεων και μας δίνεται η δυνατότητα, θα μου δοθεί η δυνατότητα αν θέλετε να αγωνιστώ με όλες τις δυνάμεις για την κάθε συνάδελφο, για τον κάθε συνάδελφο και βεβαίως για το δημόσιο σχολείο. Όσον αφορά το έτσι αν θέλετε το όραμα ή αν θέλετε το που θα ήθελα, πώς βλέπω τα πράγματα, βασικός μου στόχος είναι η ενίσχυση της αξιοπιστίας και του κύρους τόσο της οργάνωσης όσο και των συναδέλφων. Κάτι το οποίο μπορούμε να πετύχουμε μέσα από έργο και δράση και όχι βεβαίως μέσα από λόγια και διακηρύξεις. Στοχεύω έτσι ώστε η ΠΟΕΣ να μην είναι απλώς σχολιαστής των εξελίξεων, να είναι ρυθμιστής αν θέλετε εξελίξεων, έτσι ώστε ο δημόσιος μας λόγος να μην είναι για απλή κατανάλωση. Δεν είμαστε άλλωστε πολιτικοί, είμαστε εκπρόσωποι ενός κλάδου, έχουμε συγκεκριμένη αποστολή. Βασικό μας μέλημα είναι η στήριξη και υποστήριξη του δημόσιου σχολείου με μια φωνή, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, χωρίς ξεχωριστές ατζέντες, χωρίς οποιαδήποτε προκατάληψη. Θα προσπαθήσω να εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις για το καλό της παιδείας. Ωραία. Εσείς είστε μάχημοι εκπαιδευτικός. Έρχεστε από τα σχολεία έτσι τόσα χρόνια. Δεν ήσασταν, θέλω να πω, συνδικαλίστρια. Δεν θυμάμαι να ήσασταν. Λοιπόν, κυρία Βρετού, έχω να σας πω ότι κλείνοντας τη τηλεφωνική γραμμή μαζί σας, η ώρα 9:25, θα μπείτε στο μάθημα. Θα μπω στο μάθημα. Θα συνεχίσετε να το κάνετε αυτό? Κυρία Βρετού, απλά να σας πω εδώ ότι τα τελευταία δύο χρόνια είχα αξίωμα, αν θέλετε, στην ΠΟΕΔ. Είμαι πρόεδρος του επαρχιακού ΠΟΕΔ Λευκοσίας. Αυτό σήμαινε ότι τις δύο από τις πέντε μέρες ήμουνα αποσπασμένη, αν θέλετε, στην ΠΟΕΔ. Είχα όμως τις τρεις μέρες την εμπλοκή μου στα σχολεία. Αυτό δεν μπορεί, αντιλαμβάνεστε, δεδομένου του φόρτου εργασίας, δεδομένου των καθηκόντων, αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη θέση της Προέδρου της ΠΟΕΔ. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι η εμπειρία ή αν θέλετε η επαφή είναι εκεί. Είναι νοπή και βεβαίως... Κατάλαβα ότι θα απαλλαγείτε από τα καθήκοντα του εκπαιδευτικού, έτσι. Ήθιστε ηγεσία... Το ξέρω, γι' αυτό σας ρωτώ. Ότι ήθιστε, το ξέρω. Για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στα δύσκολα καθήκοντα. Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να μπει και σε συνδικαλιστικές οργανώσεις αντί δική σας ένα όριο για τις θητείες, γιατί υπήρχαμε μια κατάσταση στο παρελθόν που εντάξει. Ωραία. Κυρία Βρετού, να σας πω. Σαφώς είμαι υπέρμαχος και εγώ την παράταξή μου της έννοιας της ανανέωσης. Νέα μυαλά, νέος αέρας, νέοι άνθρωποι είναι σημαντικό. Δεν είναι αυτό θεσμοθετημένο όμως. Συγγνώμη. Δεν είναι θεσμοθετημένο αυτό. Αυτό δεν έχει θεσμοθετηθεί σε επίπεδο ΠΟΕΣ. Αφορά, αν θέλετε, ενδεχομένως να αφορά παρατάξει. Για παράδειγμα, στη δική μου παράταξη ισχύει αυτό. Βεβαίως, εδώ πρέπει να πω ότι πρέπει να υπάρχει, αν θέλετε, συνδυασμός τόσο της ανανέωσης όσο και της εμπειρίας, αν θέλετε, των παλιών.
Είναι σημαντικό και αυτό και εδώ πρέπει να σας πω ότι ήταν τιμή μου, ότι έχω μαθητεύσει αν θέλετε, έχω πάρει πολλές εμπειρίες από άλλους συνδικαλιστές, άξιους συνδικαλιστές και συνδικαλίστρες και είναι αν θέλετε μεγάλη μου τιμή ότι παραλαμβάνω τη σκητάλη από αυτούς για να συνεχίσω το λειτουργήμα αν θέλετε του συνδικαλιστή. Ποιο είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλάδος σας σήμερα? Κοιτάξτε κυρία Βρετού, τα θέματα είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολλά. Σαφώς αν εστιάσω στα τρέχοντα, το θέμα της πανδημίας είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί, γιατί αντιλαμβάνεστε τα σχολεία ως μέρος της κοινωνίας δεν θα μπορούσαν να μην ασχοληθούν. Όχι, εννοώ, ναι, αυτά είναι οπωσδήποτε θα σας απασχολήσει, εννοώ αμυγό συνδικαλιστικό, αντιλαμβάνεστε. Ωραία, με αυτή την έννοια. Με αυτή την έννοια, πολύ ωραία. Τότε να σας πω ότι ναι, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα ανοιχτά. Ένα από αυτά είναι βεβαίως το συνταξιδοτικό σχέδιο των νεοσερχόμενων εκπαιδευτικών. Κάτι το οποίο έχει καθυστερεί. Καθυστερεί αυτό, ναι. Να δοθεί η λύση, αν θέλετε, για τον κλάδο. Και βεβαίως έναν άλλο θέμα το οποίο χρήζει, αν θέλετε, μελέτης και διαλόγου είναι το θέμα που αφορά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Χρονίζει αυτό το θέμα. Αν ρωτήσετε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό, θα σας πει ένα από τα θέματα είναι και αυτό. Και βεβαίως και άλλα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των εκπαιδευτικών. Όχι, αυτό είναι πολύ σημαντικό που είπατε της αξιολόγησης. Και εδώ ίσως υπάρχει ευθύνη και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις για την καθυστέρηση. Κυρία Βρετού, οι μέχρι τώρα λύσεις που μας έχουν δοθεί έχουν μείνει σε επίπεδο διαλόγου. Mm-hmm. Η τελευταία πρόταση που έχει δοθεί, η τελευταία πρόταση λοιπόν που έχει δοθεί δεν έχει δοθεί με, αν θέλετε, με ένα πλήρες πακέτο που να περιλαμβάνει και το οικονομικό κομμάτι, έτσι ώστε να διαφανεί αν θα μπορεί να προχωρήσει ή όχι. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις... Είστε έτοιμοι εσείς για ριζοσπαστικές προσεγγίσεις στο θέμα αυτό ή εντάξει, να αλλάξει προς το καλύτερο? Με γνώμονα τη βελτίωση και την, αν θέλετε, την ποιοτική βελτίωση του δημόσιου σχολείου, δεν θεωρώ ότι οποιοδήποτε δεν θα πρέπει να είναι έτοιμος για οποιοδήποτε διάλογο, για οποιαδήποτε συζήτηση, ακριβώς γιατί ο στόχος και ο ρόλος μας είναι αυτός και πρέπει να είναι αυτός. Ναι. Το σύστημα έχει προετοιμαστεί για τα χειρότερα με τον κορονοϊό? Τι νιώθετε, τι βλέπετε, τι λένε οι συνάδελφοί σας? Κυρία Βρετού, έχω να σας πω ότι όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς καταβάλουν τα μέγιστα έτσι ώστε να εφαρμόζονται τα πρωτόκολλα με στόχο βεβαίως να περιοριστεί η εξάπλωση του κορονοϊού. Σαφώς η καθημερινότητα των εκπαιδευτικών ακριβώς λόγω αυτού έχει έτσι δυσκολευτεί αρκετά. Είσαστε έτοιμοι, με συγχωρείτε που σας διακόπτω κύριε Βασιλείου, είσαστε έτοιμοι να πάνε να μείνουν περισσότερα παιδιά στο σπίτι και να συνεχιστεί κανονικά όσο γίνεται κανονικά η εκπαίδευσή τους? Κυρία Βρετού, οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί είναι έτοιμοι. Αν λάβουμε υπόψη ότι σχολική μονάδα πριν περίπου 2 εβδομάδες έκλεισε και παρόλα αυτά οι εκπαιδευτικοί ήταν έτοιμοι να παρέχουν την εξαποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οδηγίες του Υπουργείου, αν θέλετε, όσον αφορά την εξαποστάσεως, ήρθε την περασμένη Πέμπτη. Άρα, σαφώς οι εκπαιδευτικοί είναι εκεί και πολλές φορές, ακριβώς λόγω, αν θέλετε, της έρνοιας που έχουν για τους μαθητές και για την εκπαίδευση των παιδιών, πολλές φορές κάλυψαν με δική τους πρωτοβουλία ελλείψεις του συστήματος. Μάλιστα. Την περασμένη Πέμπτη πήρατε συγκεκριμένες οδηγίες για να τις ψάξουμε κι εμείς, να δούμε και να συζητήσουμε με ευκαιρία. Την περασμένη Πέμπτη κάλυψαν συγκεκριμένες οδηγίες. Απλά να σας πω ότι οι εν λόγω οδηγίες θα τύχουν συζήτηση στα συλλογικά όργανα της ΠΟΕ. Συγκεκριμένα την ερχόμενη Πέμπτη έχουμε ορίσει έκτακτο διοικητικό συμβούλιο ακριβώς για να συζητηθούν και αυτές και οι οδηγίες και γενικότερα το θέμα της εξαποστάσεως αλλά και της πανδημίας και της διαχείρισης των περιστατικών στα σχολεία. Επομένως, ναι, έχει έρθει η συγκεκριμένη οδηγία την περασμένη Πέμπτη. Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα τα λέμε συχνά, κύριε Βασιλείου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ καλή δουλειά, καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.